Ο άγνωστος θεός Βριάρεος εμφανίζεται και ως Αιγαίων. Υποδεικνύει ότι ο Δίας του ανέθεσε κάποια καθήκοντα που τον έφερναν σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε για λόγους ασφαλείας του να γνωρίζουν το θεϊκό του όνομα. Λογικό είναι να εμφανίζεται ως γιος του Ποσειδώνος, εφόσον ως ήδη γαμπρός του πιθανόν αποσκοπούσε σε κληρονομικά δικαιώματα. Άποψη η οποία ενισχύεται από το γεγονός ότι πλέον είναι ο θεός της θαλάσσιας τρικυμίας. Όσον αφορά στο θέμα των αγνώστων ονομάτων των θεών, θεσμός ανέκαθεν υφιστάμενος, θα πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα στιγμία, διότι και στο μέσο αναγνώστη λόγω παιδείας, το μόνο που του επιτρέπεται να γνωρίζει σχετικά είναι ο βωμός στην Αθήνα του 1ου αιώνα, με την επιγραφή του αγνώστου Θεού που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων και ειδικότερα στην προσελητιστική επίσκεψη του Σαούλ Παύλου στην πόλη της Παλάδος. Την εποχή της ακμής της ελληνικής διανόησης, η ιδωλολατρεία και ο πολυθεϊσμός πέρασαν στη φάση της αμφισβήτησης από τους φιλοσόφους. Η λατρεία πάντως άγνωστων θεοτήτων συναντάται από τη Μεσοποταμία μέχρι τη Ρώμη. Ο Τερτιλιανός γράφει πως οι Ρωμαίοι διατηρούσαν βωμούς σε θεούς αβέβαιους, ενώ ο Οβίδιος στις Μεταμορφώσεις του γράφει για τον δημιουργό Θεό σαν και άγνωστο. Ο Οράτιος απευθύνεται σε έναν βέλτιστο Θεό, δημιουργό του ουρανού και της γης. Πολλοί αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς φαίνεται ότι υπό το όνομα Αιγαίων, το οποίο ήταν και προσωνυμία του Διός, αλλά κατεξοχήν του Ποσειδώνος, παρμένει είτε από το Αιγαίο Πέλαγος, είτε από τις δύο πόλεις Αιγαίες της Ευβίας, όπου ιδιαίτερα ελατρεύεται ο Ποσειδών. Άλλωστε η Εύβοια ήταν κόρη του Βριάρεως, Αιγαίωνος. Εξεδηλώνω το μία ανώτερη δύναμη, η οποία επιβάλλεται παντού και παρενέβαινε στις διενέξεις των Θεών. Γεγονός το οποίο φαίνεται και από τις παραστάσεις του Βριάρεω. Τον απεικόνιζαν καταρχήν με 100 χέρια και 50 κεφάλια. Αργότερα όμως καθιερώθηκε να παριστάνεται ως άνθρωπος, που από τη μέση και κάτω ήταν ηχθής, είχε μακριά μαλλιά και γενιάδα, και κρατούσε στο δεξί του χέρι κάτι το οποίο μπορεί μεν να είναι ο κεραυνός του Διός, αλλά το σχήμα του θυμίζει και το κλασικό στυλιζαρισμένο σχήμα ζεύγους χρωματοσωμάτων. Με το αριστερό του χέρι δείχνει στον ουρανό, πιθανώς ως ενδογήινος γηγενής στους εξωγήινους τιτάνες εισβολής. Μια στάση συνηθισμένη μέχρι σήμερα σε αγάλματα ηρώων που δείχνουν προς την κατεύθυνση του εχθρού που κατετρόπωσαν. Η οφειδής ηχθιουρά απολύγει σε δαγκάνα σκορπιού που μας μεταφέρει στα πανάρχια, ασυριακά και σουμεριακά πρότυπα της ζωής και του θανάτου. Φόντο του Βριάρεως είναι η τρίαινα του Ποσειδώνα, μόνο που εδώ η τρίαινα είναι στολισμένη με ταινίες. Γενικά δίνει την εντύπωση μιας αρχικής τρισυπόστατης τρίμορφης θεότητας, σύμπλεγμα του υποχθόνιου Άδη, του χθόνιου Ποσειδώνα και του υπουράνιου Διός. Μια ελληνική απεικόνιση της Τριμούρτη της αρχαιγόνης Ινδικής θεότητας των Βράχμα, Σίβα και Βισνού. Ο Ρόμπερτ Γκρέιβς, στο ελληνική μύθη, αναφερόμενο στον εκατόχειρα Βριάρεο, γράφει πως το προσωνύμιο Αιγαίων πιθανώς να υποδηλώνει ότι ο λαός του ήταν Λιβιοθράκες, στους οποίους η κατσίκα θεά τους Αιγής έδωσε το όνομά της καθώς και στο Αιγαίο Πέλαγος. Είναι κρίμα τέτοιος από προσανατολισμός εσχεμένος προφανώς, διότι ο ίδιος ο συγγραφέας στο έργο του Λευκή Θεά αποδεικνύεται γνώστης και της ιστορίας και του αποκρυφισμού, όσον αφορά βεβαίως τους προγόνους του, Πίκτους και Κέλτες. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους υφίσταται κοντά στην πόλη Ρίνδακο και παρά τον ομώνυμο ποταμό της Λιδίας Τάφος υπομορφήν μικρού λόφου, όπως αυτού του Διός στην Κρήτη και του Απόλλωνος στο Επίνιο των Δελφών, ο οποίος σε καλεί το Σήμα ή Ηρίων Αιγαίωνος. Ενώ υπό αυτόν τον τύβο αναβρίζουσε 100 πηγές, ελέγονταν Παλάμε Βριάρεως.